απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης χορηγήθηκε άδεια αεροψεκασμών για την καταπολέμηση κουνουπιών για το 2012. Η απόφαση αυτή πάρθηκε εξαιτίας της σοβαρότητας του προβλήματος των κουνουπιών για τη δημόσια υγεία. Η άδεια για τους αεροψεκασμούς δόθηκε ως τώρα σε περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς επίσης στη Δυτική Ήπεθρο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, στην Παραλιακή Ζώνη της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και τους οριζόνες της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. Οι πρώτοι από τους συνολικά 10.000 φρεατοπασάλους που θα μπουν σε βάθος 2 μέτρων στο έδαφος για να συγκρατούν ακλόνητο και ανυπέρβλητο το υπέργειο τμήμα του φράκτη άρχισαν να τοποθετούνται κατά μήκος των 10,3 χιλιομέτρων στα ελληνοτουρκικά σύνορα στη Νέα Βίσα του Εύρου. Η φάση αυτή προβλέπεται να ολοκληρωθεί τέλη Ιουνίου και ο φράκτης αναμένεται να παραδοθεί τον Σεπτέμβριο. Την αναπτυξιακή σύμπραξη με τον διακριτικό τίτλο «Ασυνεπώς Περιφέρεια» συγκροτούν τα επιμελητήρια και οι επιστημονικοί σύλλογοι της Καβάλας και της Δράμας, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ και το ΚΕΚ της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, καταθέτοντας κοινή πρόταση χρηματοδότησης τοπικού σχεδίου για την απασχόληση νέων επιστημόνων με τον τίτλο «Συγκράτηση νέων επιστημόνων στην περιφέρεια». Η πράξη, η οποία εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας διευκόλυση της πρόσβασης στην απασχόληση, έχει προϋπολογισμό 780.000 ευρώ. Η περιοχή παρέμβασης του έργου εντοπίζεται στους νομούς Καβάλας και Δράμας με σκοπό να παρασχεθούν στους νέους επιστήμονες εφόδια γνώσεων και εμπειρίας. Ο αριθμός των ωφελούμενων νέων επιστημόνων, μηχανικών, γεωτεχνικών, οικονομολόγων, νομικών, γιατρών, φαρμακοποιών και οδοντιάτρων είναι 124. Επιδίωξη του έργου είναι η παρακίνηση ωφελουμένων για δημιουργία κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, συλλογικού και παραγωγικού σκοπού από μία στην Καβάλα και στη Δράμα που θα καλύψει την ανάγκη των τοπικών επιχειρήσεων για ολοκληρωμένη επιστημονική υποστήριξη, συμβουλευτική, νομική, διοικητική, φοροτεχνική. Τεχνική προώθησης προϊόντων. 7 δανειολήπτες της Ξάνθης έχουν πετύχει μέχρι στιγμής ευνοϊκές αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Ξάνθης για τη μείωση και τη ρύθμιση οφειλών τους σε καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια. Όπως σημειώνει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Πόπη Σημεωνίδου, υπάρχουν ήδη 7 δημοσιευμένες αποφάσεις για τη ρύθμιση οφειλών που αφορούν κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους για ποσά που φτάνουν τις 150 με 200.000 ευρώ. Σε ό,τι αφορά στα καταναλωτικά δάνεια, οι πολίτες πέτυχαν τη ρύθμιση των οφειλών τους σε 48 μήνες με αρκετά ευνοϊκούς όρους. Σε ό,τι αφορά στα στεγαστικά δάνεια, οι ρυθμίσεις είναι επίσης ευνοϊκές με την προϋπόθεση ότι ο δανειολήπτης δεν έχει άλλα ακίνητα στην κατοχή του. Σύμφωνα με την Πόπη Σημεωνίδου, στις περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο ορίζει εκαθαριστή που προβαίνει στην εκποίηση των ακινήτων όχι σε τιμές πληστηριασμού αλλά σε τιμές ελεύθερου εμπορίου. Σε κάθε περίπτωση όμως από την εκποίηση εξαιρείται η κύρια κατοικία. Το Εργατό Υπαλληλικό Κέντρο Δράμας και η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών στα πλαίσια της κοινωνικής τους δράσης συνεχίζουν τα κοινωνικά παζάρια με τη διανομή τροφίμων απευθείας από τους παραγωγούς. Τη νέα δέσμευση του διοικητή του ΙΚΑ Ροβέρτου Σπυρόπουλου για τη διατήρηση του υποκαταστήματος του ΙΚΑ Λιμεναρίων έλαβε ο Δήμαρχος Θάσου Κώστας Χατζημανουήλ κατά τη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΙΚΑ στην Αθήνα. Ο Δήμαρχος Θάσου, που συνεδευόταν από τους Δημοτικούς Συμβούλους Σταύρο Αραπάκη, Νίκο Χρυσάφη και Άγγελο Αρχοντίτσι, αφού ενημέρωσε τη διοίκηση του ΙΚΑ για ακόμη μια φορά σχετικά με τα προβλήματα που ανακύπτουν για τους κατοίκους της Νότιας Θάσου από την κατάργηση του υποκαταστήματος του ΙΚΑ στα Λιμενάρια, πήρε τη διαβεβαίωση για τη συνέχιση της λειτουργίας με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών. 394 ελληνικές παραλίες, 7 περισσότερες σε σύγκριση με πέρυσι, βραβεύτηκαν φέτος με τη Γαλάζια Σημαία, σύμβολο ποιότητας και οργάνωσης των ακτών. 23 από αυτές βρίσκονται στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρόκειται για το Διεθνές Πρόγραμμα Βράβευσης Ακτών, τα αποτελέσματα του οποίου ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, που είναι ο εθνικός χειριστής του προγράμματος στη χώρα μας. Την ίδια στιγμή, η έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος δείχνει ότι η Ελλάδα έχει πεντακάθαρα νερά για κολύμπη.